Τη βλέπει κάτι έχει... καρακάξει, κάτι άσπρη. Συγγνώμη που το λέω και έτσι, δηλαδή. Κάτι πολύ πιο δεύτερε. Είναι πιο αυτοπεποίθηση. Που μπαίνουν σε ένα χώρο. Ενώ και... η κοπέλα έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Φαίνεται από τα λεγόμενά τη. Όταν λέει ότι την προηγούμενη ημέρα έκλαψα και πριν από τρει μέρε είπα ότι δεν μου αρέσω. Παιδιά, με αυτή την εμφάνιση, πώς γίνεται να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μήπως είναι σεμνή απλώς και όχι με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όχι, νομίζω ότι το έχει ξαναπεί. Ποιο? Ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πάντως, εγώ πριν που ξεφύλιζα ένα περιοδικό, την είδαμε κάτι αθλητικά και ήταν πραγματικά ένα κοριτσάκι. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν από αυτή τη γυναίκα, είναι σαν ένα κοριτσάκι. Πώς είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι που συστήνεσαι και λες σε δύο μέτρα λαμπά. Αυτοεκτίμηση χαμηλά. Γεια σα. Είμαι η Ευαγγελία Ραβανή. Ταπεινώστε με. Γιατί έτσι κι αλλιώ αισθάνομαι σκουπίδι. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Ίσως από αυτά που μπορεί να έχει περάσει, ρε παιδιά. Τώρα δεν θέλω να ανατρέξω πάλι στον Κώστα που έχει μια προσωπική γνωριμία. Αλλά θα ανατρέξει. Αλλά θα ανατρέξει. Σαν γυναίκα δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να βλέπω μια τέτοια κούκλα με όλα τα φυσικά προσόντα. Πώς είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτή την περίπτωση που είναι. Πώς να το δείξουμε, Χριστιανέ, παιδί μου, η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχει να κάνει με το πόσο όμορφη είσαι. Αν εσύ ίδια δεν πιστεύει στον εαυτό σου. Δεν πάει να είσαι η θεά, η σταρελά, η μισή φίλη. Ποια γυναίκα όμως κοιτιέται στον καθρέφτη και λέει ότι είμαι η τέλεια. Όλες βλέπουμε ατέλεια. Έλα ρε παιδιά. Κάνεις πολύ μεγάλο και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Μπορεί να είναι μια γυναίκα όπως είπε και η Σταματίνα που να μην έχει, που να μην φυσάει και να κοιτιέται στον καθρέφτη και να λέει του σου κοπελάρα μου. Συνεννοηθήκαμε εμείς. Σταματίνα, εσύ πως είσαι μια όμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα. Όταν κοιτάζεις τον εαυτό στον καθρέφτη, τι λέει. Ναι, εντάξει. Αξίζω. Όχι, κοπελάρα μου. Σταματίνα, θέλω να μου πεις. Νιώθω πολύ πιο ωραία από αυτό που είμαι ή που βλέπει ο άλλος. Μας αρέσεις πολύ, μπράβο στον. Αλλά έτσι ήμουνα πάντα. Από μικρούλα. Ναι, και το λέει κιόλας. Είχα πολύ έντονη αυτό. Στα σχολικά χρόνια δεν περνούσα παρατήρητη εσύ. Όχι, ήθελε, πώς να το πω. Και αν περνούσε, έκανε να μην περνάει. Το φρόντιζε. Όχι ρε παιδιά, αλλά πραγματικά νιώθα καλά με τον εαυτό μου. Και τώρα ξέρεις τι κολλάει. Εδώ κολλάει ένα τραγούδι του σου κοπελάρα μου. Όχι, δεν είναι θέμα. Με αντικειμενικά κριτήρια δεν σου λέω ότι ούτε η πιο όμορφη είμαι, ούτε η Ευαγγελία Ραβανή, η Δούξα Νομικού και άλλες 100 μπορεί να σου απαριθμίσω. Είναι πολύ πιο όμορφες από μένα. Αλλά εγώ νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και καλά κάνω. Άμα δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, το εκπέμπεις και στους άλλους. Εννοείται. Όλοι πρέπει να νιώθουν καλά με τον εαυτό μας. Δεν βλέπετε γυναίκες καμιά φορά με περιτά κιλά που εμφανίζονται μπροστά και τα σαρώνουν όλα και λες Παναγία μου, είναι δυνατόν τέτοια αυτοπεδίτηση. Και φοράνε και να φανταστείτε. Δηλαδή. Δεν παρατηρείς τις ατέλειες πάντως. Να φανταστείτε το πρωί που έρχομαι εγώ μέσα στο μακιγιάζ και λέω μα τι κούκλος είμαι πάλι σήμερα και γελάνε. Πού σου λέω από μέσα μου. Δεν λες έτσι. Λέω από μέσα μου.